Όπως θα έχετε μάθει αρκετοί μέχρι στιγμής, ο Μποξέρ Ποινικολόγος, ο οποίος είχε φτιάξει μια σπουδαία καριέρα, χρωστάει τον κόλο του. Έτσι, απλήρωτο προσωπικό, δάνεια, ιστορίες, βέβαια, στο σπίτι είχε μετρητά. Για πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες. Από το πρωινό του Λιάγκας, ο οποίος είναι έτοιμος να φάει τη μήνυση από τον Γκούλια. Πάμε στην Γκέλη Χινοπόρου να δώσουμε λίγο ρεπορτάζ, γιατί υπάρχει το εξής τώρα εδώ. Υπάρχουν παντού στη ζωή μας, καλημέρα Γκέλη, παίζουν ρόλο και τα λεφτά. Υπάρχει από χθες, το ξαναλέω, δύο πράγματα διακινούνται από χθες. Το ένα είναι το περιβόητο μήνυμα που είδε στην ταβέρνα ακτή που τρώγανε ο κύριος Λίτρας με την... Το είπα εγώ, δεν το έχει πει κανείς άλλος. Τέλος πάντων. Ναι. Ξέρεις, και κάθεσαι και σκέφτεσαι, αφού χρωστάς τον πάτο σου, πώς και κυκλοφορείς με Πόρσε, πας σε ακριβά μαγαζιά, κάνεις ακριβή ζωή, με αέρα κουπανιστό. Αλλά δούμε τι χρωστάει και στους συνεργάτες του, στο δικηγορικό του γραφείο. Τι τρώγανε σε βουλιαγμένη. Το είπα. Δεν πειράζει, είναι πολύ ωραία ταβέρνα να πάτε. Ακριβή. Λοιπόν, αλλά με καλό ψάρι. Τρώγανε λοιπόν ο κύριος Λίτρας με τη σύζυγό του, είδε ένα μήνυμα, τρελάθηκε και έγινε ό,τι έγινε. Που δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Ξαφνικά όμως, εχθές, ο κύριος Λίτρας είπε ότι έστειλα εγώ, δεν έστειλα πολιτικό μήνυμα κτλ. Κτλ. Να μου φέρει τα ρούχα και τα λεφτά. Και ρωτάει ο κόσμος από χθες. Μου ερωτάνε και εμένα δεκάδες. Τα λεφτά όλοι μας τα παίρνουμε μέσω τράπεζας και τα σηκώνουμε είτε με την κάρτα είτε με το κινητάκι μας. Η εφορία ακούει, κοιτάει τίποτα, μήπως να κάνουμε κανέναν έλεγχο, να δούμε εκεί το χρήμα στο σπίτι, καταθέσεις, λογαριασμούς, όλα αυτά, τι είναι. Βγήκαν με κόπο και υδρότα. Που είναι όλες οι κάρτες μέσα, κλακλάν, κλακλάν, κλακλάν και παίρνουμε λεφτά. Πόσο, εντάξει, όλοι μπορούν να έχουμε και 2, 3, 5 χιλιάρικα μετρητά στο σπίτι, πόσο να έχεις. Βγάζεις, ας πούμε, 10, 10, 20, 20 και σου μένουν και 5 χιλιάρικα στο σπίτι, πόσο να έχεις. Πόσα μετρητά να υπάρχουν, λέει, στο σπίτι και ουσιαστικά ένα... Αναρωτιέμαι πόσες οικογένειες στα ελληνικά σπίτια έχουν 5.000 μετρητά στο σπίτι. Υπάρχει κανείς, έχω εκεί 100 ευρώ, θα φέρω να τα δείξω. Τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Λίτρας στη Σοφία ήταν δώσ' μου τα λεφτά μου. Το δώσουμε τα λεφτά μου δεν σημαίνει δώσουμε 5 χιλιάρικα, φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι είναι κάποια πολλά, δεν το ξέρω. Υπήρχε το πρεμούρα εικάζω. Για τα λεφτά. Για αυτό. Να υπάρχει πρεμούρα για λεφτά είναι κάτι που συζητάει όλος ο κόσμος από χθες. Προφανώς μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό. Γιατί έπρεπε να πληρωθεί και ένα δάνειο. Το εικάζω, δεν το γνωρίζω. Έπρεπε το να εικάζω. Πληρωθεί και ένα δάνειο. Θα πούμε και για το δάνειο. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Μαθαίνουμε και θα μας το επιβεβαιώσει εσύ, Κέλλη, ότι υπάρχει και κάποια οικονομική δυσπραγία στο γραφείο. Μαθαίνω μάλιστα ότι το γραφείο, το οποίο έχει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο, είναι πίσω στην πληρωμή ενοικίων κάποιους μήνες, θα μας πεις εσύ πόσους, και θα μας αποκαλύψεις για πρώτη φορά σήμερα ότι έγινε μία σύσκεψη των 10, 11, 12, δεν ξέρω πόσο δικηγόρων είναι στο γραφείο, για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Έτσι δεν είναι, είναι η αποκλειστική σου πληροφορία τώρα αυτή. Έτσι. Χθες αργά το βράδυ, λοιπόν, εκεί στο δρόμο στην οδό Σκουφά που βρίσκεται κεντρικά στο Κολωνάκι. Κοίτα ρε εσύ, τι σκατό βγαίνει στην επιφάνεια από τις μπουνιές του Μποξέρε. Και αναρωτιέμαι, αν δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο, πόσο θα το συνέχιζε όλο αυτό το κόλπο. Εκεί το γραφείο του κύριου Λίτρα. Έφτανε ένας από τους 11 δικηγόρους και ασκούμενους που εργάζονται στο γραφείο του κυρίου Λίτρα. Είχαν κανονίσει μία συνάντηση σημαντική χθες, όλοι οι δικηγόροι μαζεύτηκαν στο γραφείο για να συζητήσουν αυτό που μόλις και εσύ πριν περιέγραψες. Δεν υπάρχει δραχμή τσακιστή, έτσι θα το πω εγώ πάρα πολύ σκοπτικά. 11 δικηγόρους είχε στο γραφείο του, α πούμε να παίρνει ένα χιλιάρικο ο καθένας. Το λιγότερο, 11 χιλιάρικα το μήνα, έτσι έπαιρνε να τους πληρώνει. Και κανένα χιλιάρικο είναι το ενίκιο για το γραφείο του. Δεν υπάρχουν χρήματα και για να πληρωθούν τα 11 άτομα δικηγόροι και ασκούμενοι στο γραφείο. Δεν υπάρχουν χρήματα για τις βασικές υποχρεώσεις. Μιλάμε για τα έξοδα του γραφείου, όχι μόνο για το ενίκιο,
όπου είναι στην ουσία δύο ενίκια πρέπει να πληρωθούν. 1.000 ευρώ είναι το ενίκιο κάθε μήνα, όπως βλέπετε και στην κάρτα που σας έχουμε ετοιμάσει. Δεν είναι μόνο αυτά, μιλάμε και για απλά έξοδα ενός δικηγορικού γραφείου, όπως είναι τα παράβολα, όπως είναι η γραμματεία δικαστηρίων, αναβολές, φωτοτυπίες. Δεν υπάρχουν ούτε για αυτά. Και να κάνω μια κουτί ερώτηση. Να κάνω μια ενδεχομένως κουτί ερώτηση. Είναι Πέμπτη σήμερα. Αυτό έγινε το Σάββατο μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων. Άρα είναι ένα πρόβλημα που προϋπήρχε το οικονομικό θέμα του γραφείου. Απλά τώρα υπάρχει ο φόβος για το τι μελιγενέστε, γιατί φαντάζομαι τα χρέη στα οποία αναφέρεσαι υπήρχαν και το Σάββατο. Ναι. Θα σας πω, ναι, αλλά τώρα όμως κάτι... υπάρχει η προοπτική, το γραφείο αυτό, αυτό όταν λέω, επικεφαλής θα είναι στη φυλακή για κάποιες, δεν ξέρω πώς θα μείνει, θα μπει φυλακή σήμερα, να διαλυθεί ναι, το γραφείο. Ναι, αλλά χρωστάς δύο δηλαδή... ενίκια, δεν τα χρωστάς από το Σάββατο μέχρι σήμερα, αυτό προσπαθώ να πω. Ναι, έχει δίκιο η Φωτεινή εδώ, είναι κάτι που αποκαλύφθηκε τώρα που μάθαμε όλη την ιστορία, ότι ο κύριος Λίτρας είναι πνιγμένο στα χρέη προς την τράπεζα. Δεν πήγαινε καλά, ρε παιδί μου, το γραφείο το συγκεκριμένο, γιατί εμείς βλέπαμε να λαμβάνει πολλές υποθέσεις μεγάλες. Πάντως, συνεργάτης του, χθες πάντως συνεργάτης του, ο οποίος λόγω κάποιου προσωπικού προβλήματος ξεμπέρδεψε στις 4.30 τα ξημερώματα, μπορούμε να καταλάβουμε όλοι για ποιον, σε ποιον αναφερόμαστε, έφυγε στις 6 ώρα το πρωί για να πάει να δικάσει στην Κρήτη, βάζοντας χρήματα από την τσέπη του και τα εισιτήρια και το παράβολο των 1.500 ευρώ. Έλα, ολοκλήρωσε και εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω, παιδιά, ότι από την τσέπη τους έχουν βάλει ακόμη και ασκού. Όπως μας το περιγράφουν εδώ πέρα, αργά ή γρήγορα αυτή η φούσκα θα έσκαγε. Τώρα δεν γνωρίζουμε τι ποσό είχε στο σπίτι του και μήπως περίμενε αφορολόγητο μαύρο χρήμα από πουθενά αλλού και τον είχαν καθυστερήσει για να πληρώσει τις ανάγκες. Επόμενοι για να μπορεί να τρέξουν αυτές οι επόμενες, αυτές οι λίγες ημέρες μέχρι και τώρα. Και ότι επειδή ακριβώς ο κύριος Λίτρας ήταν πνιγμένος στα χρέη, τα χρήματα τα είχε γράψει όλα στην Σοφία. Συγγνώμη τώρα, τα χρήματα τα είχε γράψει όλα στη Σοφία. Γιατί προφανώς χρωστούσε, λες τώρα εσύ, άρα τα χρήματα τα έχει γράψει στη Σοφία. Άρα ουσιαστικά σου λέει τώρα την έδειρα. Καταστράφηκα με αυτό που έκανα, αλλά καταστρέφαμε και οικονομικά, γιατί πια τώρα δεν θα μου ξαναμιλήσει η γυναίκα αυτή. Θα έχουμε πρόβλημα προφανώς. Άρα λοιπόν έχει και τα λεφτά. Και τα λεφτά μου. Γι' αυτό το μήνυμα λοιπόν το χθεσινό βραδινό. Τώρα με το ρεπορτάζ που μας δίνεις, γι' αυτό καταλαβαίνουμε τι σήμαινε το μήνυμα. Δώσ' μου τα λεφτά. Που σημαίνει ότι της έχει δώσει και τα λεφτά που φαίνονται. Και κάποια προφανώς που μπορεί να έχει ο καθένας για μια ώρα ανάγκης, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Δεν έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς ο κύριος Λίτρας. Δεν έχει. Έτσι. Τα έχει γράψει όλα στη Σοφία, τα έχει δώσει. Καμία πρόσβαση. Και ότι αναμένεται δυναμική αντεπίθεση από τη Σοφία. Αυτό εγώ λέω. Έχει σηκώσει μανίκια και θα δείτε. Εγώ πιστεύω ότι σου λέει, άμα γίνει καμιά κατάσχεση, με πάνε μέσα, να μην έχω τίποτα στο όνομά μου, να είναι στη γυναίκα μου. Έξυπνος. Αλλά έλα που κάποια στιγμή μπορεί να σε χωρίσει η γυναίκα σου. Πολλές κινήσεις από εδώ και μετά. Γιατί δεν αστείευεται πια. Η Σοφία δεν αστείευεται πια. Ναι, βέβαια να πούμε ότι και αυτοί οι 11 άνθρωποι θέλουν να πληρωθούν αν δουλεύουν και όποιος έχει τους κωδικούς, είτε η κυρία Σοφία. Και Έλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Δώστε πάντα παραθυράκι ευελπίδων και θέλω Τάσος τώρα να μας δώσει ένα ρεπορτάζ που αφορά στο μήνυμα που έστειλε χθες πριν παραδοθεί ο κύριος Λίτρας. Στους συνεργάτες του γραφείου του Τάσο. Ναι, σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του πρωινού, χθες, λίγο πριν την παράδοσή του ΑΤΑΦ Παλίνης, ο Απόστολος Λίτρας έστειλε ένα μήνυμα στους 11 συνεργάτες, δικηγόρους και ασκούμενους στο γραφείο του και τους είπε ότι. Γραπτό πρώτον, μήνυμα ή. Δεν θα μείνει. Γραπτό μήνυμα. Δεν μπορούσε να του πάρει τηλέφωνο, ναι, για να το δουν όλοι ταυτόχρονα, καταλαβαίνετε πώς πήγε το μήνυμα. Δεν θα μείνει λοιπόν κανένας απλήρωτος, είπε στους ανθρώπους του γραφείου του. Μα εδώ δεν πληρώνω τον Νίκη. Ζήτησε, έχεις δίκιο σε αυτό. Ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και για το ότι ενεπλάκησαν όλοι οι άνθρωποι αυτοί. Βέβαια τώρα θα τους στέλνει μηνύματα ή μάλλον θα τους παίρνει τηλέφωνο από τον Κορυδαλό, έτσι, σε VIP κλουβί, κελί. Θα είναι, μαθαίνω για την ασφάλειά του, έτσι. Αυτή με έμεσο τρόπο τους ευχαρίστησε που κρατάνε ανοιχτό το γραφείο μέχρι και σήμερα. Παρά τη δύσκολη στιγμή, θα το δούμε αυτό. Ποιος θα μείνει, παιδιά, ότι είναι όλοι πολύ αξιόλογοι στη δουλειά τους, τους αγαπά και τους στηρίζει και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να τους βοηθήσει. Το γραφείο αυτό πρακτικά πολύ δύσκολα θα λειτουργήσει. Με τον Απόστολο Λίτρα, δεν ξέρω πόσο θα μείνει. Στη φυλακή όμως από σήμερα, τώρα μπορεί να μείνει μια. Δεν ξέρω πώς θα μείνει. Δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία νομική. Δεν ξέρω πώς θα μείνει. Θα μπει φυλακή όμως.
με μια γυναίκα που ναι, μένει στο γραφείο, αλλά φαντάζομαι κάποια στιγμή θα κάνει ένα δικό τη δικηγορικό γραφείο και θα φύγει. Αν μου λέτε μάλιστα ότι έχει τα λεφτά όλα, αυτή θα πάει με τα δικά της τα λεφτά και καλά θα κάνει η γυναίκα να ανοίξει ένα δικό τη δικηγορικό. Άρα τι θα μείνουν οι ασκούμενοι μόνο και να λένε εδώ είμαστε το πρώην και... γραφείο του κρατεού Λύτρα. Και είναι και αδελφή του κυρίου Λύτρα μαζί με την κυρία Πολυζογοπούλου στο ίδιο γραφείο. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν... Καλά, το όνομα πλέον Λύτρα είναι καμένο χαρτί. Να δούμε πόσο θα μείνει στη φυλακή. Και εγώ δεν ξέρω, να στείλω ένα μήνυμα στην κυρία Ζήνα. Άμα χρειάζεται τίποτα χρήματα, έχει οικονομικές δυσκολίες πλέον ο φίλος της, ο μποξέρου πυγμάχος, μήπως μπορεί να βοηθήσει λίγο οικονομικά, γιατί θα του τα πάρουν όλα. Στον τέλος δεν θα έχει και σόβρακο να φορέσει. Αυτά. Αν προκύψει τίποτα άλλο, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.